Καλεσμένοι μας σήμερα είναι ο προπονητής της ομάδας του Παναξιακού, του ΠΑΟΝ ΝΑΚΣΟ, γυναικείας ομάδας, ο κύριος Νίκος Κωστακόπουλος, εντάξει, ο οποίος είναι και γνώριμος των Κυκλάδων, καθότι η θητεία ως αθλητής έχει κάνει και στο Φοίνικα Σύρου, εδώ απέναντι μας ακούνε, και μαζί μας είναι και η κεντρικός μπλοκέρ και όλα τα υπόλοιπα, η κυρία Ειρήνη Τσοπανίδη, η οποία επίσης έχει σχέση με τις Κυκλάδες. Πέρασε καλά στην Σαντορίνη και μείνανε εδώ και οι δύο. Ξέρεις, τις Κυκλάδες δεν φεύγουν πλέον, εδώ θα μείνουν μόνιμοι. Θα μας κάνουν και μια σύγκριση με τα νησιά, πόσο όμορφα είναι. Έτσι δεν είναι, θα μας την κάνετε. Καλημέρα. Κύριε Νίκο, τι κάνετε, καλά είστε? Έμαθα ότι κάναμε αναβάθμιση στα συστήματα και ακούγόμαστε σε όλες τις Κυκλάδες. Βέβαια, οπότε, καλημέρα σε όλες. Ειδικά οι Συριανοί μας ακούνε, τους αρέσει, δεν ξέρω γιατί, αλλά τους αρέσει. Το πρωινό είναι πάρα πολύ. Πέρασε καλά. Καλημέρα και στη Σύρο, ναι, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Α. Τρία χρόνια στη Σύρο. Τρία? Τρία χρόνια, ναι. Ανεβάσαμε την ομάδα και στην Α1. Και... Είναι αλήθεια ότι την πρώτη χρονιά κάνατε προπονήσεις στην Αθήνα και παίζατε? Ή... Ναι, ναι. Τις δύο πρώτες χρονιές. Πώς ήταν αυτό? Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτό? Δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο η αλήθεια, αλλά δεν βόλευε την ομάδα ιδιαίτερα να κατεβάσει όλους τους αθλητές. Η ομάδα ήταν στα Α2 την εποχή. Κάναμε προπόνηση στην Αθήνα, κατεβαίναμε Παρασκευή για μία τελευταία προπόνηση και Σάββατο αγώνα επιστροφή Κυριακή. Πω, πω, αυτά βέβαια στα εντός έδρας. Στα εκτός έδρας δεν χρειάζεται να κατεβούμε καθόλου. Καθόλου. Να σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή πρέπει να το σκέφτηκε και ο Παναξιακός να το κάνει. Ναι. Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, όχι τώρα, ναι. Ότι μήπως και γινόταν έτσι, κυρίως νομίζω για την ομάδα μπάσκετ, κάτι τέτοιο. Γιατί όταν έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί είχε πρόβλημα με τις μετακινήσεις στο γήπεδο που δεν ήταν, επειδή υπήρχε και η ομάδα των γυναικών, οπότε δεν είχαν πολλές ώρες προπόνησης και κάποιες δεν το σκεφτήκαν γι' αυτό. Δεν είναι τόσο πολύ το πρόβλημα των προπονήσεων. Σίγουρα παίζει ρόλο και το γήπεδο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά παιδιά από τις τοπικές περιοχές. Οπότε αναγκαστικά παίρνουν αρκετές μεταγραφές αν θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, ναι, σε πανελλήνιο επίπεδο. Οπότε όταν πρέπει να βάρεις 10 Αθηναίες αθλήτριες, παράδειγμα, στις γυναίκες, αυτομάτως υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να καταφέρεις να βρεις τους πόρους, να τους καταλήμματα, ιστορίες και διαπράγματα. Εδώ η ΝΑΚΣ το καταφέρνει, γιατί είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως το έκανε και η Σύρο στην Α1 και το κάνει σε μικρότερη κατηγορία. Τέλος πάντων, στην Α2 είχαν επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να είναι πιο εύκολο. Θα ήταν όμως πιο οικονομικό. Θα ήταν πιο εύκολο όμως να προσεγγίσεις και αθλήτριες, έτσι. Τώρα το καλό είναι η ερώτηση πάει και στην Ειρήνη, παραδείγματος χάρη. Θα ήταν πιο εύκολο, θεωρώ. Θα ήταν πιο εύκολο ίσως και θα ήταν και πιο οικονομικό. Ναι, γιατί οι αθλήτρες, πραγματικά οι αθλητές, ξέρεις, το σκέφτονται δύο φορές το να πάνε σε ένα νησί. Ενώ το να είναι στην πόλη τους και να προπονούνται και μετά απλά να πηγαίνουν Σαββατοκύριακο, το βλέπουν και λίγο σε τουρισμό. Η αλήθεια είναι ότι όντως το σκέφτονται. Δηλαδή, αντιμετώπισα εγώ μία-δύο τέτοιες περιπτώσεις στη μεταγραφική περίοδο. Γι' αυτό το λέω, βασικά. Για να πάμε εκεί. Μου κάνει εντύπωση, γιατί κανονικά αυτό πρέπει να είναι όνειρο ζωής για έναν αθλητή. Να μπορεί να είναι σε ένα χώρο στον οποίο αφοσιώνεται πλήρως σε αυτό που αγαπάει. Ναι. Είναι διαφορετικό δηλαδή να στην άξω και να κάνεις προπόνηση πρωί ή απόγευμα, φαγητό, ξεκούραση και να είσαι στην Αθήνα μετακινήσεις, ιστορίες, άγχος, και τα λοιπά, ναι. Που δεν έχουμε στην Αθήνα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πρωινές συνήθως. Ναι, συνήθως δεν υπάρχει, γιατί είναι εραστεχνικό θέμα και με τέτοια πράγματα. Είναι και λίγο πιο εραστεχνική κατάσταση, νομίζω, στην Αθήνα σχέση με την επαρχία. Στην επαρχία λειτουργούν λίγο πιο επαγγελματικά, εισαγωγικά. Ειρήνη, ισχύει αυτό ή όχι? Ισχύει. Τουλάχιστον στις ομάδες που έχω υπάρξει εγώ, στον Άρη που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε πρωινές προπονήσεις. Είτε λόγω γηπέδων, είτε λόγω των ίδιων των αθλητριών που είχαν και άλλες υποχρεώσεις, ας πούμε. Ναι, γι' αυτό. Τώρα στα νησιά είναι πολύ πιο επαγγελματικό το επίπεδο. Είμαστε εδώ γιατί κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Μπράβο, είναι, ναι, η δουλειά μας στην ουσία και είναι πολύ χαρούμενο αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως δυσκολεύεστε να έρθετε στα νησιά. Ενώ όλοι λένε από κέντρο, ιστορίες και τέτοια πράγματα. Λόγω υποχρεώσεων. Λόγω υποχρεώσεων μετά, έτσι. Ξέρει, ναι, ότι κάποιος πρέπει να αφήσει κάτι πίσω του. Μάλιστα. Οπότε έρχονται αυτές οι αθλήτριες που θέλουν να κάνουν μόνο αυτό. Και βέβαια ανεβαίνει και το κασέ θεωρητικά. Προφανώς. Συσσαγωγικά, έτσι. Γιατί αφήνεις κάτι που υποτίθεται και διαβρώματα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή λίγο παράξενη, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε πρωτάθλημα. Ξεκινάει, Ξεκινάμε. Είχαμε αγωνία, πότε θα ξεκινήσει ή όχι? Είναι μακριά η όλη διαδικασία, πώς είναι? Ευτυχώς είχαμε αρκετό χρόνο προετοιμασίας. Ξεκινήσαμε φέτος αρκετά νωρίς. Βρήκαμε μια λύση, επειδή η σεζόν κράτησε, όπως ξέρετε, πολύ. Εντάξει, τουριστική είναι πρόβλημα. Η σεζόν κράτησε πάρα πολύ στην ΝΑΚΣΟ, ειδικά. Είχαμε πρόβλημα να βρούμε καταλήμματα για να μείνουμε, για να ξεκινήσουμε νωρίς. Βρήκαμε λύση, ξεκινήσαμε στην Αθήνα για δύο εβδομάδες.
ώστε να φέρουμε τις κοπέλες που ήταν από την Αθήνα στην ίδια κατάσταση με τις διεθνείς και τις δύο ξένες που κάναν προπονήσεις. Ναι, είχαν προπονήσεις όλο το καλοκαίρι. Ναι. Ευτυχώς αυτό ήταν, στέφηκε με απόλυτη επιτυχία. Ήρθαμε στην Νάξο. Μέσα σε μία μισή εβδομάδα βρήκαμε τα πατήματά μας, ρυθμό δηλαδή να έχει όλη η ομάδα να είναι στα ίδια επίπεδα. Και κατευθείαν μπήκαμε γήπεδο και δουλέψαμε τακτική αρκετά. Είναι μια ομάδα που είναι, έχει 10 νέες αθλήτριες. Κλασικό φαινόμενο για την Νάξο. Αν εξαιρέσουμε τις δύο αθλήτες που είναι τις ντόπιες, εδώ, τις ντόπιες, και έπρεπε όλο αυτό το σύνολο να δέσει από την αρχή. Ναι. Αυτό νομίζω ότι έχει πάει αρκετά καλά, ειδικά στα φιλικά, δηλαδή έχουμε δει ότι η ομάδα έχει αρκετά καλούς αυτοματισμούς, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το πρώτο παιχνίδι με την Κόρινθο το Σάββατο. Μάλιστα. Ειρήνη, λέμε το Ειρήνη, τώρα Νίκος και διαπράγματα έτσι με το αυτό σου. Ήταν κουραστική η προετοιμασία, με την έννοια ότι ήταν μεγάλη. Γιατί αν ξεκινάς τον Αύγουστο και παίζεις τον Οκτώβριο, είναι μεγάλη, μικρή, πώς θεωρείτε? Είναι 2 μήνες. Είναι εδώ φυσιολογικό. Κάθε χρονιά το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Από τον Αύγουστο ξεκινάμε σιγά-σιγά, λίγο το στίβο μας, λίγο το γήπεδο. Εντάξει, σίγουρα. Φέτος κάναμε πολλά φιλικά, γιατί όταν είσαι σε ένα νησί πρέπει να δέσει η ομάδα, ειδικά όταν είναι νέα. Οπότε ναι, χρειαζόμαστε τα φιλικά. Είναι κουραστικό μεν, αλλά έτσι προετοιμάζεσαι καταλήλως για να ξεκινήσεις το πρωτάθλημά σου και να ανταπεξέλθεις. Μάλιστα. Νίκο, είσαι ικανοποιημένος στον αριθμό των φιλικών? Γιατί πολλοί θέλουν περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Η επαρχία είναι λίγο πιο δύσκολη, ειδικά τα νησιά. Ναι, είναι δύσκολες συνθήκες να κάνει φιλικά. Η Νάξος πρέπει να κάνει ταξίδια συνέχεια ή να. Καλή κόσμο ή εδώ. Να υποχρεώνεται να πληρώνει τις άλλες ομάδες να κατέβουν. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί ξεκινήσαμε και πολύ νωρίς την προετοιμασία σε σχέση με άλλες μήνες και είχαμε και αρκετό αριθμό φιλικών. Η αλήθεια είναι βέβαια χάσαμε. Χάσετε δύο λόγω των καιρών, αυτό λόγω τα καλά του ενισχυτικότητα. Ναι. Αλλά και πάλι νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ είμαι ικανοποιημένος πλήρως. Δηλαδή, με βάση το σχεδιασμό που είχες κάνει τον Αύγουστο, όταν ξεκίναγε όλη αυτή η ιστορία, θεωρείς ότι το μεγάλο ποσοστό έχει καλυφθεί όσον αφορά την προετοιμασία? Είχαμε κανονίσει 9 φιλικά, κάναμε τελικά τα 7. Τα 7. Ωραία. Εντάξει. Σάββατο λοιπόν. Πάμε όμως λίγο πίσω. Γίνεται η πρόταση για να λάβεις τον Παναξιακό. Πόσο εύκολο ήταν να δεχτείς? Για την Ειρήνη δεν το συζητάμε, γιατί δέχτηκε αμέσως. Η ομάδα του Παναξιακού είναι καθιερωμένη δύναμη στο ελληνικό βόλιο. Ήταν δύσκολο να μην δεχτώ αυτή την πρόταση. Δεν μου ήταν εύκολο η αλήθεια να τα παρατήσω όλα και να φύγω, αλλά τελικά νομίζω ότι η λογική έλεγε ότι... Φοβήθηκες τίποτα όσον αφορά το... Πάω σε μια ομάδα η οποία τετράδα κάθε χρόνο σχεδόν υψηλού στόχου και τέτοια πράγματα. Δεν με φοβίζει, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Το πρόβλημα ήταν να καταφέρουμε σύντομα να στήσουμε την ομάδα. Το μεγαλύτερο μου δηλαδή άγχος το πέρασε το καλοκαίρι στις μεταγραφές. Και αυτό γιατί φέτος ειδικά είχαμε αρκετές αθλήτριες που έφυγαν για το εξωτερικό και αθλήτριες που αγωνίζονταν στην Α1 και στην Pre-League. Οπότε είχαμε πρόβλημα στο να βρούμε παιδιά να κατέβουν στο νησί και φυσικά να αφήσουν τις υποχρεώσεις τους και τα λοιπά που λέγαμε πριν. Παραδοσιακά ο Παναξιακός είναι από τις ομάδες που κλείνουν την τελευταία στιγμή. Τουλάχιστον με βάση αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Τους αρέσει να κλείνει τελευταία στιγμή και κάνει πακετάκι, ξέρεις, παίρνει όλες μαζί, οτιδήποτε και αυτά. Παρ' όλα αυτά φέτος είχατε αντιμετωπίσει και τις ομάδες Pre-League, οι οποίες εμφανίζονται αρκετά πεινασμένες ή τουλάχιστον μεγάλα ονόματα. Οπότε πόσο εύκολο ήταν για ένα προπονητή, ο οποίος ουσιαστικά δεν είσαι μόνο προπονητής, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν, είσαι και τιμονιέρης και μάνατζερ, είσαι τα πάντα. Πόσο εύκολο είναι να το διαχειριστείς όλο αυτό? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το καλοκαίρι δηλαδή πραγματικά ήταν η χειρότερη περίοδος, πιστεύω, μέχρι να τελειώσει το τάθημα. Άπειρα τηλέφωνα. Νομίζω ότι όντως τα τελευταία χρόνια η ομάδα στείνεται πολύ αργά και ίσως και η διοίκηση ήταν λίγο καθησυχασμένη. Μου λέει νωρίς ξεκινάμε, δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε χρόνο κτλ. Αλλά αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι, είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί έχω δει περιπτώσεις πάρα πολλές που μπορεί να ξεμείνεις από μια θέση, μια αθλήτρια και να έχεις πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι οι επιλογές που έγιναν ήταν εκπληκτικές.
Έχουμε ένα μικρό θεματάκι στο βάθος του πάγκου σε δύο θέσεις, αλλά έχουμε καταφέρει να βρούμε τρόπο να καλύψουμε κάθε πιθανή επιπλοκή. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε αν είχες κάποιο στόχο που δεν μπόρεσες να τον πετύχεις να αφορά τις μεταγραφές? Όχι όνομα, ξέρεις, όχι, ήθελα κάποια τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, δεν μας ακούει κανείς μέσα από το αντίθετο. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, το αντίθετο θα έλεγα ότι ήρθαν αθλήτριες που δεν το περίμενα κιόλας. Μάλιστα. Ωραία. Που δυσκολευτήκαμε να τις καταφέρουμε και τελικά καταφέραμε να τις έχουμε. Μάλιστα. Η Ειρήνη, όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήρθες εύκολα, έτσι. Εντάξει. Δεν σε πίεσαμε πάρα πολύ, ε. Εντάξει, γιατί όχι. Ναι, παίρνει και τον Αζιάρη και το ύφος. Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Μόλις άκουσες το όνομα του Κωνσταντίνου. Ναι, μόλις άκουσες το όνομα του προπονητή. Ήταν το πακέτο. Ωραίο φαγητό, ωραίο νησί. Αυτό ήταν το πρώτο που μέτρησε, δηλαδή. Το φαγητό. Δεν μας ακούει κανένα. Το έχουμε ρυθμίσει και αυτό το θέμα. Μην αγχώνεστε. Όχι, εμείς δεν έχουμε. Εντάξει, ναι, όχι, δεν είναι θέμα να πάρετε κιλά, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είπαμε. Προς Θεού, άκουσε εκεί. Συνήθως όσοι φεύγουν από εδώ φεύγουν αδυνατισμένοι. Ναι, οπότε μια χαρά είναι. Τόση προπόνηση που κάνετε. Τόση προπόνηση που κάνετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμένα μου είπαν το αντίθετο πάντως. Ναι. Για τους προπονητές θα ισχύει αυτό. Όχι για τους αθλητές. Λοιπόν, έφτασες ωραία και καλά, προσαρμόστηκες γρήγορα. Είχες ξαναζήσει και το νησί, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Ναι, ναι. Διαφορές μεγάλες έχει τελικά στον τρόπο, τώρα που έχεις κοινή, έχεις προχωρήσει λίγο περισσότερο στην Άξο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και στα δύο νησιά το ίδιο πράγμα γίνεται. Πρωταθλητισμός, επαγγελματισμός, βόλεϊ μόνο. Σίγουρα έχεις και τον ελεύθερο σου χρόνο που θα διασκεδάσεις λίγο, αλλά. Γι' αυτό είσαι εδώ, είσαι προσιλωμένος σε αυτό που κάνεις. Μάλιστα. Επιλογές εκτός προπόνησης, είναι σταθερές, γυμναστήρια, βόλτες και διαπράγματα ή έχουμε κάτι... Το γυμναστήριο είναι στα πλαίσια της προπόνησης. Α, στα πλαίσια της προπόνησης και αυτό. Ναι, ναι. Δεν μπορείτε να φύγετε δηλαδή από αυτή την κατάσταση. Όχι, είναι στο πρόγραμμά μας και το χρειαζόμαστε, οπότε δεν μπορούμε να φύγουμε κιόλας. Μάλιστα. Πόσο εύκολο είναι για ένα προπονητή να ελέγχει το πώς κινούνται οι αθλητές? Εύκολο δεν είναι σίγουρα. Το θέμα είναι ότι για μένα δεν είναι πρόβλημα. Έχω αρκετά επαγγελματίες αθλήτριες και πολύ καλά παιδιά, χαρακτήρες, που σημαίνει ότι δεν έχω θέμα να ελέγξω. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα παιδιά. Είναι λογικό κάποια στιγμή να θέλει κάποιος να ξεφύγει, να κάνει και μια μικρή υπέρβαση. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είμαι αυτός που θα πω όχι. Θα είμαστε 10 ώρα για ύπνο. Ακριβώς. Κάθε μία ξέρει πώς. Τι πρέπει να κάνει για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη στο γήπεδο. Μάλιστα. Αλλά ρυθμιστή στο χέρι έχουν, τι ώρα θα κοιμηθούν και διαφράγματα, χτυπάει καμπανάκι. Αυτό συνήθως το κάνουμε στις αποστολές. Το κάνουμε στις αποστολές, έτσι. Ναι, τώρα όταν θα είμαστε στην Αθήνα, παράδειγμα, πώς θα τις ελέγξω. Ναι, εντάξει, ομάδα εκεί γίνεται πανηγύρι, ναι, εκεί δεν γίνεται ποτέ. Εντάξει, σίγουρα στην επαρχία θέλει λίγο περισσότερη προσοχή, είναι πιο μικρή κοινωνία, κοινωνία κτλ. Αλλά νομίζω ότι το διαχειρίζεται πολύ καλά οι κοπέλες. Μάλιστα, ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, παίρνουμε στο αγωνιστικό χώρο, γιατί καλό το κουτσομπόλιο και τέτοια πράγματα, αλλά ο αγωνιστικός χώρος είναι αυτός που μετράει. Ξεκινάει λοιπόν το πρωτάθλημα. Κόρινθος, Μακεδόνες, τα δύο πρώτα παιχνίδια ακούγονται, ξέρεις, εύκολα σε εισαγωγικά σαν ονόματα, με την έννοια ότι δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά για μια ομάδα η οποία είναι καινούργια εισαγωγικά, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι το να παίζεις με αυτούς τους αντιπάλους που πρέπει να κερδίσεις έτσι κι αλλιώς, είναι must win situation κατάσταση? Ναι, σαν ονόματα οι Μακεδόνες δεν ακούγονται ιδιαίτερα εύκολοι. Όχι, ρε παιδί, πέρυσι ήταν ένα πιο ψηλά από την ομάδα τη δική μας. Δεν είναι, ξέρεις, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που λένε. Σίγουρα, ναι. Εμπορικό όνομα. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά με την ομάδα της Κορίνθου έχουμε θεωρητικά διαφορετικούς στόχους. Ναι. Εμείς θεωρητικά έχουμε στήσει την ομάδα για πιο ψηλά. Υπάρχει βέβαια το άγχος της πρεμιέρας που λέμε, παίζουμε και στο γήπεδό μας. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν με προβληματίζει τόσο. Θεωρώ ότι στην κακή μας ημέρα θα παίξουμε αρκετά καλά για να κερδίσουμε τον αγώνα. Τώρα οι Μακεδόνες, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ερωτηματικό. Λόγω της αλλαγής προπονητή, ξένων που κάνανε. Ναι. Ναι. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα παρουσιάσουν καθόλου. Και η Κόρινθος ακούγεται ότι θα κάνει αλλαγές στο ρόστερ της. Αλλά πιθανώς να μην τις κάνει μέχρι το παιχνίδι του Σαββάτου. Ναι. Από ό,τι διάβαζα, που το ξέρεις νομίζω καλύτερα από εμένα, η μία ξένη που είναι να έρθει θα έρθει μετά το παιχνίδι με τον. Ακριβώς αυτό ξέρω. Με τον Παναξιακό. Δεν μπορώ να το ναι, εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς. Η Μαραφένια δεν μας είπε τίποτα για την Κόρινθο. Ήταν νομίζω στην Κόρινθο πέρυσι. Ήταν στην Κόρινθο, ναι. Βέβαια την έχασε τη χρονιά λόγω τραυματισμού, αλλά νομίζω ότι ξέρει και πολλά πράγματα και η Κόρινθος έχει αλλάξει αρκετά. Α,
Εντάξει. Απλά για μια ομάδα που στείνεται, ή μάλλον είναι καινούργια εισαγωγικά λόγω των πολλών αθλητριών, πόσο εύκολο είναι να παίζεις με αντιπάλους που θεωρητικά πρέπει να τους κερδίσεις? Ή προτιμάς αντιπάλους που είναι, ξέρεις, είσαι outsider εσύ? Ειδικά όχι, για τα πρώτα παιχνίδια. Σίγουρα προτιμώ να είμαι φαβορή. Ναι. Αλλά απλά θέλει πολύ προσοχή. Αυτό. Δεν πρέπει να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο και να παίξεις όσο δυνατόν καλύτερα για να κάνεις την νίκη. Το θέμα είναι ότι εμείς αυτή τη βδομάδα συγκεκριμένα έχω κατεβάσει λιγάκι τους ρυθμούς, να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν λίγο οι κοπέλες. Έχουν παίξει όλα τα φιλικά με πάρα πολύ ένταση. Ήταν και μάλιστα δύο συνεχόμενα φιλικά. Ναι, αναγκαστικά. Φεύγοντας στην Αθήνα. Και νομίζω ότι αυτό θα φανεί το Σάββατο. Μάλιστα. Ειρήνη, τα φιλικά τελειώσανε, μπαίνετε στους αγώνες. Ποιος είναι ο στόχος του Παναξιακού έχοντας τελειώσει και τα φιλικά όλα? Και πώς βλέπεις την ομάδα σε σχέση με πριν 10 μέρες που είχαμε ξαναμιλήσει, πριν 2 εβδομάδες? Σίγουρα η ομάδα είναι διαφορετική. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε βελτιωθεί στο δέσιμό μας. Τα φιλικά μας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό και οι προπονήσεις εννοείται. Είμαι πολύ αισιόδοξη γιατί έχουμε πολύ καλές μονάδες, αλλά έχουμε γίνει και μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα θέσω κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Εγώ θέλω απλά να παίζουμε ελεύθερα, να είμαστε χαρούμενοι για αυτό που κάνουμε και να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να πάμε αρκετά ψηλά. Μάλιστα. Νίκο, σε σχέση με το πρωτάθλημα, το επίπεδο πώς το βλέπεις? Νομίζω ότι είναι καλύτερο σχέση με πέρυσι τα προηγούμενα χρόνια, ή όχι? Ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μεγάλη πτώση στο επίπεδο του πρωταθλήματος. Και όχι μόνο στο βόλεϊ, νομίζω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη χώρα, με τα προβλήματα κτλ. Φέτος νομίζω ότι είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα και έχω την αίσθηση ότι και του χρόνου θα είναι ακόμα δυνατότερο. Με την είσοδο των δύο ακόμα ομάδων από την Pre-League, οι οποίες είναι παραδοσιακές δυνάμεις στον χώρο του αθλητισμού. Μάλιστα είναι τρεις και θα είναι οι δύο στην Α1. Στην Βολιλίκ. Οι δύο ανεβαίνουν από ό,τι. Οι δύο ανεβαίνουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρει να γίνει κάποια πατέντα για να ανέβει. Θα ανέβουν και τρεις. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τσάμπα λεφτά θα ρίχνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Έτσι για να μπερδεύουμε. Όχι Ολυμπιακό, όχι Ολυμπιακό. Παναθηναϊκό ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει. Είναι κρίμα να υπάρχουν ομάδες που θέλουν να επενδύσουν και να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Βολιλίκ. Μάλιστα. Ωραία. Και όσον αφορά το επίπεδο, μπορούμε να πούμε αν υπάρχουν φαβορείς? Γιατί πέρυσι είχαμε συνηθίσει ο Ολυμπιακός αν θα χάσει σετ, πανηγυρίζουμε όλοι. Φέτος υπάρχει περίπτωση να χάσει παιχνίδι? Το να χάσει παιχνίδι είναι, θεωρώ ότι είναι πιθανό. Το θέμα είναι ότι είναι ένα βήμα μπροστά από τις άλλες ομάδες και πάλι. Το καλό που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι έχει μια βάση από Ελληνίδες, ειδικά αθλήτριες, τις οποίες κρατάει κάθε χρόνο. Και κάνει μία-δύο αλλαγές, ναι, όπου και χρειάζεται. Στα δεύτερα κιόλας, εισαγωγικά. Ναι, εντάξει, και οι βασικές, οι ξένες του, οι ακραίες αλλάξαν και το λίμπερο φέτος, αλλά είναι το δεύτερο λίμπερο που μπήκε από πέρυσι. Ναι, αυτό είναι. Πολλά χρόνια στην ομάδα. Ναι, ουσιαστικά ναι, πέρασε μπροστά. Οπότε είναι σίγουρα δεμένη ομάδα. Έχει αυτοπεποίθηση μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Και νομίζω ότι έχει σίγουρα προβάδισμα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε να παίξουμε αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού και δεν θα βάλουμε στόχο να κάνουμε νίκη. Ναι. Ειρήνη, πόσο εύκολο είναι να σπάσει η κυριαρχία του Ολυμπιακού ή πόσο κίνητρο αποτελεί για τους αθλητές να κερδίσουν τον Ολυμπιακό? Γιατί δεν μιλάμε για τις άλλες ομάδες και μιλάμε για τον Ολυμπιακό που είναι ο πρωταθλητής έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και πάντα όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή. Νομίζω ότι όλες μας θα θέλαμε κάποια στιγμή να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι, όπως είπαμε, η κλασική δύναμη. Είναι πολύ καλές όλες οι αθλήτριες. Αλλά όλες μπορεί να βρεθούμε σε μια πολύ κακή μέρα. Και αντίστοιχα οι αντίπαλοι τους να είναι σε μια πολύ καλή μέρα. Ναι. Οπότε δεν είναι κάτι παράξενο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι το έχω ζήσει αυτό στη Σαντορίνη πριν 2 χρόνια, που είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό 3-2. Εντάξει, είναι ωραίο συνέστημα. Σημασία έχει να κρατάς τα θετικά και να συνεχίζεις. Να μην παίρνω, ας πούμε, τα μυαλά σου αέρα. Ναι. Δεν λέω ότι συνέβη αυτό. Απλά να συνεχίζεις αυτό που κάνεις. Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που θα ζήσεις, αλλά ο στόχος σου να παραμείνει ο ίδιος. Εκεί θα κάνεις την ερώτηση στον Νίκο και θα του πεις, παραδείγματος χάρη, ότι τι προτιμάς, να κερδίζεις τον Ολυμπιακό θεωρητικά ή να κερδίζεις τον. Ποια άλλη ομάδα είναι απέναντι στο ίδιο επίπεδο θεωρητικά? Τη Σαντορίνη. Χωρίς να μας ακούνε Σαντορίνη, τώρα το κλείνουν τότε. Τι προτιμάει ένας προπονητής? Βασικά να κερδίσει και τους δύο. Εντάξει, αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό είναι το ιδανικό. Ναι. Το ιδανικό. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια ερώτηση που θα εξαρτηθεί η απάντηση από το τι χρειάζεται. Στα play-off, στην κανονική περίοδο. Στιγμή, ναι, για να είμαι όσο γίνεται πιο ψηλά.
Ναι. Απλά γιατί πολλοί αθλητές και αθλήτριες τις περισσότερες φορές όταν κερδίσουν ένα μεγάλο αντίπαλο στον επόμενο που θεωρητικά είναι στα μέτρα τους, επειδή έχουν κερδίσει τον αντίπαλο, τον υποτιμούν εσωτερικά, όσο και αν δεν θέλουν να φαίνεται, ναι. Ή το μυαλό παίζει τα δικά του παιχνίδια, με αποτέλεσμα να λες, όχι, τι έγινε τώρα. Είναι όντως ο γεγονός αυτό. Το θέμα είναι ότι το να κάνεις νίκη με έναν αντίπαλο στον Ολυμπιακό, πολύ δυνατό θεωρητικά, δημιουργεί έντονα συναισθήματα θετικά, αλλά αντίστοιχα δημιουργεί και πολύ αρνητικά συναισθήματα το να κάνει ήττα με έναν αντίπαλο που είναι υποδέστερος. Ναι. Πώς το, και κάτι τελευταίο, γιατί έτσι κι αλλιώς ο χρόνος είναι πρόβλημα για όλους μας. Δύο ερωτήσεις θα κάνουμε για να κλείσουμε έτσι κι αλλιώς αυτή την ενότητα. Πόσο εύκολο να διαχειρίζεσαι αθλήτριες? Δύσκολο πολύ. Γιατί? Δύσκολο πολύ είναι. Όχι λόγω της γνωστής ιστορίας, έτσι. Γνωστή ιστορία. Ξέρεις που όλοι έχουμε τα νεύρα μας και στις εβδομάδες και τέτοια πράγματα. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ναι, γι' αυτό σε πάω και αυτό από αυτό. Δεν εννοώ μόνο αθλήτριες, γενικά τους αθλητές. Δεν είναι εύκολο όταν σε τέτοιο επίπεδο κάνεις πρωταθλητισμό. Τόση πολλή προπόνηση δημιουργεί κούραση. Κούραση δεν σκέφτεσαι πάντα τόσο λογικά. Ο καθένας σκέφτεται κάποια πράγματα στον αγωνιστικό χώρο με το δικό του τρόπο. Δεν το βλέπει τόσο σφαιρικά όσο ο προπονητής. Δηλαδή, το λέω και με προσωπική εμπειρία, και εγώ έχω σκεφτεί διαφορετικά πράγματα όταν ήμουν αθλητής σε σχέση με τώρα. Η αλήθεια είναι όμως, για να φτάσουμε στη δική μας ομάδα, ότι φέτος είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η ομάδα. Είναι πραγματικά επαγγελματίες και με βοηθάνε πολύ και οι δύο αρχηγοί. Ό,τι πάει να ξεφύγει από τον έλεγχο, κάτι που δεν θα πάρω χαμπάρι εγώ ακόμα στην προκόπηση. Το μαζεύουν οι άλλες δύο κοπέλες. Απλά την ερώτηση την έκανα γιατί, επειδή εγώ προέρχομαι από τον μπάσκετ, εντάξει, μπασκετικός είμαι θεωρητικά, ήμουν κάποια στιγμή στην Εθνική Γυναικών. Του μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Με Κωστάκι, Μάλτση και τέτοια πράγματα. Προπονητή είχαμε ένα άντρα, νομίζω τον Παπάζογλου πρέπει να ήταν. Ο οποίος όταν τον ρωτάγαμε έλεγε ότι οι γυναίκες είναι πιο εύκολες, είναι τακτικές. Δηλαδή ακούνε τον προπονητή. Οι άντρες δεν τον ακούνε τόσο πολύ. Οι γυναίκες είναι περισσότερο προπονήσιμες. Οι γυναίκες. Αυτό η αλήθεια είναι πρώτη φορά το ακούω από, από προπονητή. Ναι, δηλαδή ότι είναι πιο εύκολο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα τους πεις να κάνουν αυτό, θα κάνουν αυτό. Στο 90%. Εντάξει, γιατί υπάρχει. Ο άντρας θα ξεφύγει λίγο γιατί νιώθει πιο άνετα, λίγο πιο δυνατός. Ενώ ακούνε. Και θεωρούσε ότι είναι πιο ωραίο να προπονείς γυναίκες. Τουλάχιστον στο μπάσκετ. Δηλαδή, ξέρεις, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, ρε παιδί μου, και την κάνεις σχετικά καλά. Με τον άντρα θα έχεις και ένα αυτό και. Και εγώ προτιμώ να προπονώ γυναίκες, αλλά όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Εντάξει, είναι ωραίες οι γυναίκες, κάθεσαι και τις βλέπεις και τι ωραία που είναι στις προπονήσεις. Δηλαδή, και εγώ θα ήθελα. Ούτε αυτό νομίζω ότι είναι ο λόγος. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, Ειρήνη μου, για τελευταία ερώτηση σε σένα, λοιπόν, τι θες, άντρα ή γυναίκα για προπονητή? Η αλήθεια είναι ότι μόνο μία χρονιά είχα γυναίκα προπονήτρια. Πού? Τη Μαρία Τιδελγιάννη στην Α2. Okay. Δύο βασικά χρονιές όσες ήμουν εκεί. Είναι ωραία και δεν έχω θέμα. Νομίζω και ο άντρας και η γυναίκα είναι ανάλογα την ποιότητα που έχει ο προπονητής. Έχω δεν περάσει και από καλούς άντρες και από καλές γυναίκες. Ας πούμε η Μαρία Τιδελγιάννη για μένα είναι μια καλή γυναίκα προπονήτρια. Εντάξει, είναι. Προπονητής είναι. Δεν με ενδιαφέρει το φίλο. Τη δουλειά του να κάνει και να τελειώνουμε, φεύγουμε έτσι. Λοιπόν, και επειδή αρχίζει η πρεμιέρα και έχουμε το Σάββατο αγώνα, τι μήνυμα στέλνουμε στους φίλους του Παναξιακού ή γενικότερα στους φίλους του Συνάξου? Και οι δύο, απαντάτε, ο καθένας από τον δικό τρόπο. Να γεμίσει το γήπεδο προφανώς. Mm-hmm. Και ένα μήνυμα για όλο το πρωτάθλημα. Εγώ θα ήθελα στήριξη από τον κόσμο της Συνάξου. Όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα προβλήματα, στις ήττες, στις κακές εμφανίσεις. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι οι αθλητές κάνουν ό,τι μπορούν, κάνουν ήδη ό,τι μπορούν για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες και να κάνουμε νίκες, αλλά είναι ανθρωπίνως αδύνατο να παίζουμε πάντα καλά. Θα έχουμε και αρνητικές αποδόσεις, προσπαθούμε να το καλύπτουμε, να καλύπτουν οι άλλες αθλητρίες λίγο παραπάνω κάποιο κενό κτλ. Και θέλω σε μια κακή εμφάνιση αθλήτριας ή της ομάδας που θα γίνει σίγουρα, να υπάρχει βοήθεια από τον κόσμο και προτιμώ ένα χτύπημα από την πλάτη από ένα αρνητικό σχόλιο. Μάλιστα. Ειρήνη. Εγώ θέλω να πω ότι ήταν πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι στο τουρνουά που κάναμε ήταν αρκετά γεμάτο το γήπεδο. Γενικά ξέρουμε ότι ο κόσμος της Συνάξου στηρίζει το βόλεϊ. Θέλουμε και φέτος να είναι κοντά μας, γιατί είναι πολύ όμορφο να παίζεις σε ένα γεμάτο γήπεδο. Και για τον γηπεδούχο, αλλά και για τον αντίπαλο, ο οποίος ξέρει ότι δεν ήρθε απλά να παίξει ένα παιχνιδάκι και να φύγει. Σωστά.
Θέλουμε να έρθουν πολύ κοντά μας, να μας στηρίξουν και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Μάλιστα. Και επειδή μιλάμε για κόσμο και όλα τα υπόλοιπα, πόσο σημαντική είναι η βοήθεια του κόσμου σε παιχνίδι βόλεϊ? Αφάνταστα. Και δι γυναικών. Αλλάζει. Γυναικών και άντρων. Φυσικά και αλλάζει, ναι. Να. Δίνει κίνητρο, μεγάλο κίνητρο. Θυμάμαι τελευταίο αγώνα για άνοδο στην Α1 με το Φίνικα. Ήταν γεμάτο το γήπεδο και είχαν στήσει και γιγαντοθόνη έξω από το γήπεδο και ήταν και έξω ο κόσμος. Οπότε εσείς είχατε φτερά που λένε στα πόδια για δύο πράγματα. Προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ότι καλύτερο για τη σεζόν και είναι δεδομένο ότι θα ξαναβρεθούμε κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Να δούμε πώς είναι η κατάσταση.